Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ζερβουδάκη, διευθυντή πωλήσεων της Generali, με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο το διάστημα αυτό που πέρασε της καραντίνας, πώς ανταποκρίθηκε η Generali και πώς βλέπει και ο ίδιος τις πωλήσεις την επόμενη μέρα. Κύριε Ζερβουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, καταρχάς, που είστε μαζί μας εδώ. Ξέρω ότι αν και δουλεύετε από το σπίτι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και για να μην πω ότι δουλεύουμε και λίγο περισσότερο, θα έλεγε κανείς. Σας καλωσορίζω λοιπόν και να ξεκινήσουμε από το δύο λόγια για το πώς λειτουργήσατε, πώς σας βρήκε αυτή η καραντίνα και πώς γίνεται η δουλειά σας σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κωστή. Στην Generali επενδύουμε συντεταγμένα στην τεχνολογία για να μπορούμε να είμαστε συνεχώς δίπλα στους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Έχοντας κάνει σημαντικά βήματα στην πορεία του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, πιστεύω ότι το στρατηγικό μας αυτό πλάνο δικαιώνεται απόλυτα κατά τη διάρκεια του lockdown. Οι δυνάμεις μας, τα ψηφιακά εργαλεία και οι υπηρεσίες που έχουμε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκαν και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Αφού συνεχίζουμε απρόσκοπτα την λειτουργία μας, παρά το γεγονός ότι εδώ και 1,5 μήνα όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας εργάζεται εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο αυτό, να σου πω ενδεικτικά ότι το κέντρο εξυπηρέτησης αλλά και ευρύτερα όλοι οι άνθρωποι της Generali βρίσκονται από την πρώτη μέρα στη διάθεση των συνεργατών μας και των ασφαλισμένων μας και εργάζονται κανονικά για την διεκπεραίωση των πάσης φύσεως αιτημάτων τους. Οι ψηφιακές πλατφόρμες, το OneView και το πόρταλ πελατών My Generali είναι σε πλήρη λειτουργία, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο για εύκολη πρόσβαση στα ασφαλιστικά έγγραφα, όσο και για ψηφιακή αποστολή αιτημάτων και δικαιολογητικών. Και επίσης, στην διάθεση των συνεργατών και των ασφαλισμένων μας, είναι η ψηφιακή υπηρεσία e-πώληση, με τις επιμέρους δυνατότητες υποβολής αίτησης ασφάλισης, υπογραφής, έκδοσης και παράδοσης του ασφαλιστηρίου εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι πληρωμές προς και από την εταιρεία πραγματοποιούνται κανονικά και όλες οι προγραμματισμένες μας εργασίες και τα project προχωρούν βάσει των πλάνων μας. Στους ίδιους ρυθμούς θα έλεγα τέλος ότι κινείται και η ομάδα των πωλήσεων. Όσο το δυνατό πιο συνδεδεμένοι με τους συνεργάτες μας, με τις παρεμβάσεις μας και την όποια καθοδήγηση τυχόν απαιτείται ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών μας δυνατοτήτων και όχι μόνο, με δεκάδες τηλεσυσκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Είπαμε, ο κορονοϊός είναι αόρατος, είναι επικίνδυνος, αλλά δεν είναι ανίκητος. Στη Generali είμαστε προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι να τον νικήσουμε. Και γιατί όχι, εν τέλει να αναδειχθούμε πιο ισχυροί μέσα από αυτή την περιπέτεια. Ακούω λοιπόν, και επειδή γνωρίζω και την Generali, ότι είναι μια εταιρεία ανθρώπων, digital βέβαια, αυτή την εποχή. Έχουμε προτιμούμε να θεωρούμε αυτούς μας digital, γιατί έχουμε αυτή την αιμονή στα φυσικά δίκτυα διαμεσολάβησης, παράλληλα με την ανάγκη αναβάθμισης των ψηφιακών μας δυνατοτήτων με την χρήση της τεχνολογίας. Τώρα, από ό,τι μας λέτε, ήσασταν προετοιμασμένοι, έχετε ήδη μπει σε αυτή τη νέα εποχή, να το πούμε έτσι. Υπήρξε όμως κάποια έκτακτα μέτρα που χρειάστηκε να λάβετε λόγω της κατάστασης. Ναι. Πριν το δικό μας lockdown, στα μέσα του Μαρτίου, ετοιμάσαμε και αποστήλαμε στους ασφαλισμένους μας και στους συνεργάτες μας ένα εγχειρίδιο με πρακτικές οδηγίες όσον αφορά στην εξ αποστάσεως λειτουργία της εταιρείας, μέσα από το οποίο τους προτρέπαμε να κάνουν χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και υπηρεσιών μας. Παράλληλα, επανεξετάσαμε άμεσα τους όρους των ασφαλιστηρίων μας και δεν διστάσαμε να κάνουμε όσες προσαρμογές κρίναμε ότι χρειάζονται
προκειμένου να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλισμένων στην εταιρεία. Τόσο στα ασφαλιστήρια ζωής, όσο και στα ασφαλιστήρια υγείας. Και δεν θα διστάσουμε να παρεύουμε εκ νέου καθ' υπέρβαση των κανόνων και των όρων όπου και όποτε χρειαστεί. Πήραμε επίσης στο τομέα της εμπορικής πολιτικής κάποιες αποφάσεις, προχωρήσαμε σε έκτακτες ρυθμίσεις, τόσο σε επίπεδο ειδικών κινήτρων προς τους συνεργάτες, όσο και σε επίπεδο διευκολύνσεων, θα έλεγα λειτουργικής φύσεως, στις οποίες εντάσσω μεταξύ άλλων βέβαια και τη δυνατότητα τρίμηνης ασφάλισης στον κλάδο αυτοκινήτου. Και βέβαια είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό, ενισχύσαμε έμπρακτα τις πληττόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου μας, επιδοτώντας ως εταιρεία το τμήμα των ασφαλίστρων τους, που αντιστοιχεί στην περίοδο που οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Προσέξτε, δεν τις ενισχύσαμε δια κάποιων εκπτώσεων, αλλά δια της επιδότησης των ασφαλίστρων, γιατί έτσι δεν διαταράσσονται οι αμοιβές των συνεργατών μας. Είπατε ότι δεν είστε υπέρ των εκπτώσεων. Δηλαδή, εξηγήστε το μας λίγο περισσότερο. Με τα τιμολόγια τι συμβαίνει, δεν θα κάνετε εκπτώσεις, πώς θα το χειριστείτε ή πώς το χειρίζεστε? Ναι. Θα πω ευθέως, Κωστή, ότι δεν υποστηρίζουμε την λογική των μειώσεων τιμολογίων. Πρώτα απ' όλα, γιατί μειώνουν ευθέως το εισόδημα των συνεργατών μας, των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Ρωτάω, λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο της αγοράς? Επίσης, δημιουργούν ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων. Περισσότερες, αν όχι όλες οι εταιρείες που ανακοίνωσαν μειώσεις, ακολουθούν την πρακτική ενός μειωμένου ασφαλίστρου για ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο 2-3 μηνών. Άρα, υποθέτω, υποφελούνται της μείωσης όσοι ανανεώνουν ή ασφαλίζονται εντός αυτού του διαστήματος. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, στην επέτειο τώρα του ασφαλίστρου, οι περισσότερες πάλι εταιρείες αποσύρουν την έκπτωση και επαναφέρουν το ασφάλιστρο στο κανονικό τιμολόγιο. Διαρωτώ με πάλι, αξίζουν τέτοια γυμνάσια οι ασφαλισμένοι μας? Και τέλος, τίθεται, είναι και ένα θέμα έτσι προσωπικής κουλτούρας και φιλοσοφίας που ταυτίζεται με την φιλοσοφία όλης της διοικητικής ομάδας της Generali και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Πιστεύουμε ότι οι εκπτώσεις δεν συνάδουν με την υψηλή προστιθέμενη αξία της ασφαλιστικής ιδέας και της πρόσωπο με πρόσωπο ασφάλισης και εξυπηρέτησης. Αλλά αντίθετα, εθίζουν τον ασφαλισμένο σε λογικές απαξίωσης. Και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό. Οι εκπτώσεις στα ασφάλιστρα οδηγούν αναπόφευκτα σε συρρήκνωση χαρτοφυλακίων και εν τέλει συρρήκνωση των απαιτήσεών μας από τους εαυτούς μας και των φιλοδοξιών μας. Και ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι αποτελούν μία έτσι βιώσιμη διέξοδο προς την κατεύθυνση της ευημερίας που όλοι ονειρευόμαστε και επιζητούμε. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στις πωλήσεις που είναι και ο τομέας σας. Πώς επηρεάστηκαν, αν επηρεάστηκαν, τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Ναι, η ερώτηση αυτή με φέρνει σε κάποια, έτσι θα έλεγα, αμήχανη θέση.
Διάβασα πρόσφατα reports με τις επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολό της, όπου δείχνουν ότι στο κλείσιμο Φεβρουαρίου και Μαρτίου η αγορά βρίσκεται λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα περσινά επίπεδα παραγωγής. Και έχω έτσι μία συστολή να αποκαλύψω ότι τα πράγματα στην Generali δεν έχουν καθόλου έτσι. Αντίθετα, κλείσαμε τον Μάρτιο όχι μόνο διακρατώντας τις δυνάμεις μας, αλλά καταγράφοντας μία διακριτή αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών της τάξης του 8%. Και αντίστοιχα, καλά, αν όχι καλύτερα, πάει και ο Απρίλης, με όλους σχεδόν τους κλάδους ασφάλισης να τρέχουν με διψήφιο ποσοστό αύξησης. Ατομικά ζωής, ομαδικά ζωής, ικανοποιητικά το αυτοκίνητο. Ως προς την επόμενη μέρα, προφανώς και δεν εφησυχάζουμε. Προφανώς τα δύσκολα είναι μπροστά μας, κυρίως όσον αφορά στις οικονομικές προεκτάσεις από την περιπέτεια. Προφανώς υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κρύψουμε την ικανοποίησή μας για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που τα φυσικά δίκτυα διαμεσολάβησης δείχνουν προς την Generali και η οποία ανατροφοδοτεί έτσι την πίστη μας και την αποφασιστικότητά μας να διαφοροποιηθούμε από τις γενικότερες τάσεις ύφεσης και εν τέλει να αναδειχθούμε ισχυρότεροι. Δείξαμε γρήγορα αντανακλαστικά και νομίζω ότι δικαιωνόμαστε. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό επηρεάζει όλους μας σε όλους τους τομείς και θα ήθελα να ακούσω από εσάς ποια πιστεύετε θα είναι η επόμενη μέρα στην αγορά μας. Ναι, να πω καταρχήν ότι η πανδημία είναι σαφές έφερε την παγκόσμια κοινότητα μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση με προφανείς οικονομικές και κοινωνικές, θα έλεγα, διαστάσεις. Καταρχήν, άλλαξε βία την καθημερινότητά μας. Τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, τον τρόπο που ψυχαγωγούμαστε, τον τρόπο που δουλεύουμε. Δεν υποτιμώ τις οικονομικές προεκτάσεις του ζητήματος, ωστόσο εκτιμώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη μέρα είναι να καταφέρουμε ως άτομα, αλλά και ως κοινωνία, να μετατρέψουμε αυτές τις αλλαγές σε ευκαιρία. Ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τη στάση μας και τις προτεραιότητές μας, να επανεξετάσουμε το πώς δουλεύουμε, πού δουλεύουμε και ενδεχομένως με ποιους δουλεύουμε, βάζοντας βεβαίως στην εξίσωση την τεχνολογία, προς όφελος και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ως κλάδος τώρα, ανήκουμε στους συστημικούς παίκτες, καθώς η ασφάλιση είναι αλληλένδετη με πολλούς κλάδους της οικονομίας. Επομένως, η πρόκληση της επόμενης μέρας για την ασφαλιστική κοινότητα είναι να πείσει την ελληνική πολιτεία, κοινωνία, αλλά και επιχειρηματικότητα, ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο αντισταθμίζοντας τους όποιους συστημικούς κινδύνους, αλλά διαμορφώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες μιας νέας κανονικότητας. Εκτιμώ λοιπόν ότι τα πάντα θα κριθούν στο πεδίο της εμπιστοσύνης. Η ασφαλιστική ιδέα είναι μια διαχρονική ιδέα που υπηρετεί αυτή καθεαυτή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ήρθε λοιπόν η ώρα, πιστεύω, να πείσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας δουν ως συμμάχους τους, ως ισόβιους εταίρους τους στην δική τους ασφαλή πλοήγηση στη νέα κανονικότητα της επόμενης μέρας. Και πράγματι, ως προς αυτή την προοπτική, οφείλουμε όλοι μας να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Παίρνω αυτό ως κάτι το θετικό ή το αισιόδοξο που βγαίνει από εσάς, κάτι που βέβαια χρειαζόμαστε όλοι και πρέπει όλοι να έχουμε έτσι αυτή την αισιοδοξία μέσα μας.
Κύριε Ζερβουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.